με τη δικαιοσύνη απέναντί του να ερευνά πως βρέθηκε το 1,6 εκατομμύρια σε offshore εταιρείες προερχόμενο από εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Γιώργος Καρατσαφέρης κάνει λόγο για στημένη υπόθεση με στόχο τη διάλυση του λαού. Υποστήριξε μάλιστα ότι δεν υπάρχει ούτε μισό ευρώ για μίζα. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα εφετών, ο οποίος και θα κρίνει ποια είναι τα αδικήματα τα οποία έχουν τελεστεί. Ενώ η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης περνάει στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για στημένη υπόθεση, απαντώντας ταυτόχρονα στις κατηγορίες που του αποδίδονται για τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν σε offshore εταιρείες. Δεν υπήρξε ούτε μισό ευρώ μίζα. Το στήσανε εκείνοι οι οποίοι θέλανε να πάρουν το ποσοστό του λαού. Εκείνοι οι οποίοι έλεγαν θα πάρουμε 0,5 και μας ήταν κοντά στο 3. Απόσταση αναπνοής από τους Ανέλ. Το θέλαν αυτό το ποσοστό. Είναι οι ίδιοι που θέλαν το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Είναι οι ίδιοι που θέλουν το ποσοστό του Πάνου του Καμένου. Αναμείνατε στο ακουστικό σας, υπενήσετε ότι ο επόμενος μετά από τον Γιώργο Καρατζαφέρη θα είστε εσείς. Εγώ δεν έχω ούτε offshore, ούτε λεφτά στο εξωτερικό. Με έχουν τεινάξει ανάποδα 10 φορές. Έχουν κάνει 100 έρευνες, να κάνουν 200, 500, να τα ανοίξουν όλα. Εγώ δεν χτυπάω ανθρώπους που είναι κάτω, στον πάτωμα. Και αναφέρομαι στον κύριο Καρατζαφέρη. Όμως, το ότι υπάρχουν χρήματα που δεν δικαιολογούνται είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το αποδείξει. Να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση Καρατζαφέρη ζήτησαν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, οι βουλευτές πρέπει να δηλώνουν πόθεν έσχες και τα πολιτικά πρόσωπα για να μπορείς να δεις τι γίνεται στους λογαριασμούς τους. Αν λοιπόν με δεδομένη την τότε θέση του και την μετέπειτα είναι αποδέκτης ενός τέτοιου ποσού, αντιλαμβάνεστε ποια είναι τα ποσά σε αυτούς που στην ιεραρχία είναι πιο πάνω. Η ανακριβής δήλωση πόθεν έσχες του Γιώργου Καρατζαφέρη και η συμμετοχή σε offshore εταιρείες, όπως εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές, φέρνει το φάκελο της υπόθεσης από τη Βουλή στο γραφείο του εισαγγελέα εφετών. Αυτός θα κρίνει αν έχουν τελεστεί αδικήματα και ποια μπορεί να είναι αυτά και θα χρεώσει την υπόθεση σε εφέτη ανακριτή, στον οποίο και θα απολογηθεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Σύμφωνα με τη διαδικασία, ακολουθεί η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή ή μη σε δίκη, ενώ το Συμβούλιο εφετών θα έχει τον τελευταίο λόγο. Με την πολιτική ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη, η κυβέρνηση όχι μόνο αποκλείει τις πρόωρες εκλογές, αλλά προτάσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Στο μέτωπο της αντιπολίτευσης έντονες είναι οι διεργασίες, με το βλέμμα στραμμένο στην προεδρική εκλογή. Η αναταραχή παραμένει στο Πασόκ μετά την πρόταση Παπανδρέου με τη Χαριλάου Τρικούπη να προτάσει τη σταθερότητα της χώρας. Δεν υπάρχει θέμα πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, διαμηνύει η κυβέρνηση με αφορμή την προεδρική εκλογή και δίνει έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο συνδικαλιστικό νόμο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό ότι να μην υπάρχει μία διάταξη που θα προβλέπεται για να μπορέσει να κηρυχθεί μία απεργία να απαιτεί τη συνένεση του 50-1 των μελών του ενός συνδικάτου. Και όχι μόνο μιας μικρής μειοψηφίας. Με τις εκτιμήσεις να τη φέρουν κοντά στην Κουμουνδούρου, η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη ζήτησε και συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε συνάντηση με την ανεξάρτητη βουλευτή Χρυσούλα Γιαταγάνα. Διαπιστώσαμε μέσα από τη συζήτηση αυτή τη σύγκλησή μας όσον αφορά το θέμα, αν θέλετε, της μη εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βαλή. Και επειδή έχει ανάγκη να συγκροτηθεί ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος και να αποκτήσει, αν θέλετε, έτσι, ηγεμονικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Με κορμό του ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα. Τα απόψεις μου είναι απόλυτα, ταυτίζονται απόλυτα σε πολύ μεγάλα θέματα. Στις εισηγήσεις μου τις ακούνε. Τις ακούει και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι μέσα στη Βουλή. Παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ο Πάνος Καμένος με κόκκινη γραμμή των ΑΝΕΛ τα εθνικά θέματα. Εκείνοι οι οποίοι φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι αυτοδύναμος και να έχει ανάγκη να συγκυβερνήσει με μια δύναμη η οποία θα αποτελεί την εγγύηση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να διαταράξει τη σταθερότητα της κυβέρνησης και της χώρας. Ο Φίλιππος Αχινίδης συμφωνεί με την πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού για έκτακτο συνέδριο και εκλογή Προέδρου από τη βάση και απαντά για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή εκείνο εγώ το οποίο προτάσω είναι μπορούμε να καθίσουμε και να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι θέσεις και ποιες είναι οι προγραμματικές, ας πούμε, αρχές. Άκερη χαρακτηρίζει την πρόταση Παπανδρέου ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν είναι η ώρα. Αυτή τη στιγμή κάθε εσωτερικός κλειδονισμός μεταφέρεται στην κυβέρνηση και στη χώρα.